μεσημέρι. Καλή ξεκούραση να έχουμε, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να ξεκινήσει, να καθίσουμε αναπαυτικά και να δώσουμε το λόγο σήμερα σε μια γοητευτική, δυναμική και επιτυχημένη γυναίκα. Μια κυρία που έχει αναλάβει πάρα πολλούς ρόλους σε αυτή την ζωή. Είναι ηθοποιός, είναι θειασάρχης, σεναριογράφος. Φέτος σκηνοθετεί και πάλι. Έστησε μια σχολή υποκριτικής έτσι και διακρίνει τα νέα φιντάνια. Και πάνω απ' όλα είναι μάνα, μητέρα, μαμά. Λοιπόν, κάπου έχετε αρχίσει και καταλαβαίνετε για ποια μιλάω, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες που να έτσι δραστηριοποιούνται τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω. Στην αρχή της καριέρας της, παράλληλα με το θέατρο, ασχολήθηκε πολύ και με την τηλεόραση. Και βεβαίως έτσι θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να δούμε παλιότερες δουλειές που έκανε εδώ στην κρατική τηλεόραση και οι περισσότερες από αυτές είναι από τις πιο αξιόλογες που προέκυψαν έτσι στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης εδώ στην κρατική. Λοιπόν, στη συνέχεια όμως, πηγαίνοντας αντίθετα και κόντρα στο ρεύμα, που θέλει όλους τους ηθοποιούς που είναι στα πρώτα, έτσι, στις πρώτες βαθμίδες της δημοφιλίας να ασχολούνται με την τηλεόραση, εκείνη ασχολείται μόνο με το θέατρο τα τελευταία χρόνια. Καταλάβατε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, κυρία Μιμή Ντενίση. Καλώς μας ήρθες, Μιμή. Καλώς σας βρήκα στην πολύ ωραία σας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας. Πραγματικά το εννοώ. Είσαι πάντα λαμπερή. Το ήθελα από και ευχαριστώ για τα ωραία λόγια από τόσο λαμπερή πολύ, κυρία. Με πολύ όμορφο λόγο και που σου δίνει την εντύπωση ότι, και πες μου σε αυτό, ότι πάντα μιλάς με ειλικρίνεια. Σε όσο δύσκολη θέση έτσι και να σε φέρουν. Χαίρομαι που το λες. Μιλάω πάντα με ειλικρίνεια και δεν αισθάνομαι ποτέ ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι κάτι που το έχεις κατακτήσει, φαντάζομαι. Όχι, είναι κάτι που το έχω εκγενετήσει. Ναι. Το είπα δεν χρειάζεται να το κατακτήσω. Θέλω να πω ότι σε δύσκολη θέση είσαι όταν κάνεις πράγματα που δεν πιστεύεις, κάνεις πράγματα για κάποιο λόγο περίεργο, συμφεροντολογικό ή δεν ξέρω τι, και φοβάσαι πάρα πολύ τι θα υποθεί. Όταν πηγαίνεις πάντα με την καρδιά σου, με την ψυχή σου, με το πάθος σου, με ό,τι προσόντα διαθέτεις. Είσαι και... Υπάρχουν όμως και οι κακόβουλοι, οι πιο εμπαθείς, οι οποίοι όλες θέλουν εποχές, να σε βάλουν σε δύσκολη θέση. Σε όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες και δυστυχώς και σε αυτή την υπέροχη χώρα είναι κάτι που είναι μια συνήθεια από την αρχαιότητα. Δεν ξεκινήσουμε με τα αρνητικά. Θα ξεκινήσουμε έτσι νοσταλγικά και όμορφα. Δεν υπάρχουν αρνητικά για μένα. Υπάρχουν μόνο θετικά. Τα αρνητικά είναι για τους ανθρώπους που τα, πώς να σου πω, τα προκαλούν, τα οργανώνουν. Τα αυτά. Εγώ τρόπο. Δεν έχω καμία σχέση με αρνητικά, μόνο θετικά. Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε στη συνέχεια και πολλά περισσότερα και για τη δουλειά και για τη ζωή και για τη Μιμή Ντενίση γενικότερα. Αλλά θέλω να παρουσιάσω και την υπόλοιπη παρέα μας που ουσιαστικά γυναικοκρατείται σήμερα. Θα περάσετε όμορφα, σας το λέω από τώρα, γιατί είναι όλο όμορφες γυναίκες εδώ πέρα και ένας κύριος που θα μας συνοδεύσει σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να καλωσορίσω την κυρία Άννα Αδριανού. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μια γυναίκα που υπογράφει επιτυχίες, τις οποίες έτσι πάρα πολύ ωραία ενορχιστρώνει, παίζει. Είναι δικές της δημιουργίες, γράφει πολύ ωραίους ρόλους για γυναίκες. Όχι μόνο και για άντρες. Και για άντρες, αλλά για άντρες είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς είναι... Γίνεται. Ναι, είναι το σύνηθες, αλλά για γυναίκες έτσι ρόλους είναι πιο δύσκολο και πιο σπάνιο. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν. Με πολλές σειρές βέβαια και στην κρατική τηλεόραση και η κυρία Ανδριανού. Ναι, παλιότερα σαν ηθοποιός. Ναι. Γιατί σενάριο έκανα στην ιδιωτική τηλεόραση. Θα μας πείτε και πώς γνωριζόσαστε και τι σας δένει είναι και όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Λοιπόν, άλλο ένα κορίτσι που το αγαπάω ιδιαίτερα γιατί είναι αυθόρμητο πάντα. Έτσι και σε όποια παρέα βρεθεί έτσι ζεσταίνει την ατμόσφαιρα. Η κυρία Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνα, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τα λέω από καρδιάς. Δεν τα λέω ψεύτικα τηλεοπτικά. Οι φίλοι μας δείχνουν και τι είμαστε άλλωστε. Ναι, και αυτό. Είδες που είπες, είμαι πολύ ειλικρινής. Και τούτη το ίδιο. Ναι, και η Άννα το ίδιο. Και γιατί μάλλον δεν κυκλοφορεί πολύ αυθορμητισμός. Εσύ το δηλώνεις βέβαια ως ελάττωμα. Ναι, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, ο αυθορμητισμός όταν είναι στην παρέα είναι καλό, αλλά καμιά φορά στη τηλεόραση... Σε οδηγεί λέω, λίγο σε δύσκολα μονοπάτια. Ναι, στον εαυτό μου λέω αυτό δεν έπρεπε να συνεχίσεις με αυτό το θέμα ή δεν έπρεπε να πεις παραπάνω, γιατί πολλές φορές παρεξηγούνται κιόλας μερικά πράγματα. Αλλά όπως λέει και η κυρία Ντενίση Μιμή,
Ούτε εγώ έχω πολύ μεγάλο φόβο. Ας με παρεξηγήσουν κιόλας. Αν πω και την κάτι έχω παραπάνω. Διορθώσει, μην την ακούς. Την έχω δικαιώσει πολύ. Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε και τον κύριο της παρέας. Καλωσορίζω τον κύριο Αριστόπουλο. Καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα σκηνοθέτη στην παρέα μας σήμερα εδώ. Όπου θέλω να συζητήσουμε έτσι, τη φιλία που σας δένει με την κυρία Ντενίση, που κρατάει χρόνια έτσι, αυτή η κολόνια και που την ξέρετε από τα παλιά μέχρι το σήμερα. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή διευκρίνηση. Δεν είναι κολόνια, είναι άρωμα. Είναι αυτή ωραία. Ο κατάλληλος άνδρας σήμερα στην παρέα μας. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά είστε τόσο λαμπερές και οι τέσσερες. Που οι τέσσερις που νιώθω έτσι λίγο αμήχανος, αν και συνήθως είμαι λίγο πολυμήχανος. αλλά βεβαίως μπορείτε να με ρωτήσετε και να τοποθετηθώ έτσι. Ναι, και να διανθίσετε και το λόγο μας. Ναι, ως προς τα ελαττώματα. Εσύ θα πεις τα ελαττώματα. Το μόνο ελάττωμα της κυρίας Ντενίση είναι η απόμακρη φιλία της προς το πρόσωπό μου. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Αριστόπουλε? Το λέω έτσι γιατί μου είπατε να είμαι ειλικρινής από ό,τι βλέπω εδώ. Μια σημαία ειλικρίνεια επισύεται και έτσι κι εγώ προσπαθώ έτσι. Καλό είναι να σου πω και κανένα ψέμα. Χρειάζεται. Πες και κανένα ψέμα, εσύ δεν είναι καλό. Ωραία, εντάξει. Αυτό εμένα μου εκφράστηκε σαν παράπονο η απόμακρη φιλία. Όχι. Δεν το λέει σαν παράπονο. Δεν είναι παράπονο. Θέλω να πω εδώ ότι στη συνέχεια της εκπομπής μας θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, τις οποίες φυλάσσουμε και για τη Μιμή Ντενίση. Δεν θα σας τις πω λοιπόν τώρα. Θα έχουμε βεβαίως και δύο όμορφα αγόρια που θα μας τραγουδήσουν εδώ τραγούδια για τη γυναικοπαρέα. Αλλά πριν από όλα αυτά, θέλω έτσι να ξεκινήσουμε, Μιμή, με την κλασική ερώτηση. Ήξερες πάντοτε ότι θα γίνεις ηθοποιός από παιδάκι, βάδιζες προς τα εκεί? Όχι, νόμιζα πάντοτε ότι θα γίνω φιλόλογος. Νόμιζα πάντοτε ότι θα μείνω στο πανεπιστήμιο και θα διδάξω. Ναι. Πράγμα το οποίο κάνει η αδερφή μου. Ευτυχώς το έκανε κάποιος μέσα από την οικογένεια. Και βέβαια πάντοτε αγαπούσα πολύ το θέατρο, το σινεμά και όλη η οικογένειά μου. Και έτσι ήταν μάλλον φυσικός δρόμος για μένα, που όμως εγώ τον είχα καταλάβει, τον κατάλαβα αργότερα από ότι τον κατάλαβε ο Βασίλης Γεωργιάδης, για παράδειγμα. Που συνεργαστήκατε στο Γιο Γερμαν, έτσι. Είναι δηλαδή η καριέρα μου, θα σου έλεγα ότι παρόλο που είχα έτσι μια πολύ ελληνική μορφή, ειδικά όταν ξεκίνησα, είναι λίγο αμερικάνικου τύπου. Από αυτές τις καριέρες που λες, αυτή πήγε στο πανεπιστήμιο, πέρασε κάποιος, της είπε μήπως θέλετε να παίξετε σε αυτό και βρέθηκε σε κάτι πολύ ωραίο. Ναι. Από αυτή την άποψη. Εμένα πάντως, έτσι από τις λίγες συναντήσεις που έχουμε, από τις λίγες έτσι φορές που έχουμε βρεθεί, μου δίνει την εντύπωση ότι όμως οτιδήποτε έχεις έτσι... Σε οτιδήποτε έχει σταθεί, είτε αυτό λέγεται σπουδές, για παράδειγμα, σου έχει χρειαστεί, είναι ένα εφόδιο στη ζωή σου. Δηλαδή, μπορεί να μην είμαι στο πανεπιστήμιο, όμως μεταφράζεις, όμως ασχολείσαι με τα σενάρια. Όλα δηλαδή είναι σαν τις αποσκευές που κουβαλάμε μαζί μας. Μα νομίζω αυτό ισχύει για όλους. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή, όσο περισσότερα πράγματα έχεις μελετήσει, έχεις ασχοληθεί, έχεις προσπαθήσει να μάθεις, τόσο καλύτερα εφοδιασμένος είσαι. Γιατί είναι τόσο σκληρή και ανταγωνιστική και πιεστική η εποχή, που από το να μπαίνει στην ίντριγκα του πώς θα ανέβω, είναι καλύτερα να έχεις κάποια εφόδια που δεν τα έχει κάποιος άλλος. Λοιπόν, μίλησες για το Γιούγκερμαν. Ήταν αυτή η πρώτη σειρά που σε βλέπουμε στην τηλεόραση. Ναι, που δυστυχώς από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει. Σώζονται πολύ λίγα πλάνα στα οποία δεν σώζεται η δική σου συμμετοχή. Ναι. Οπότε θέλω να προχωρήσουμε λοιπόν και να πάμε 1979 στο σίριαλ «Ο Συμβολιογράφος», έτσι, με τον Γιώργο Μιχαηλίδη στην σκηνοθεσία, σενάριο και σκηνοθεσία, Βασίλης Διαμαντόπουλος. Κάναμε δύο σειρές που νομίζω ότι η δεύτερη επίσης δεν την έχουν. Κάναμε και τους Άθλιους των Αθηνών του Κονδυλάκη με τον Γιώργο, που επίσης νομίζω σβήστηκε. Και αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά πάμε να δούμε αυτό που υπάρχει. Ήταν μια καταπληκτική λοιπόν, σειρά. Ο Συμβολιογράφος λοιπόν, με πολύ ψηλές τηλεθεάσεις και τότε για εκείνη την εποχή ο Συμβολιογράφος. Εκείνη την εποχή το ψηλό μου ήταν 80. Ναι, ήταν μονοπόλιο, ερήμωναν οι δρόμοι και όλοι παρακολουθούσαμε το ίδιο σύριαλ. Θυμάμαι δηλαδή κάτι τέτοιο, 82%, ξέρω, κάτι τέτοια νούμερα. Για να το θυμηθούμε τώρα, να πούμε έτσι και λίγο στο κλίμα της εποχής και να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Πάμε παρακαλώ.
τον Παύλο. Στη φυλακή δεν είναι? Μάλιστα. Και γιατί δεν πας να τον δεις? Δεν επιτρέπει ο κύριος ανακριτής. Ο άντρας μου. Μάλιστα. Αλλά τον κακό άνθρωπο. Αυτό είναι φοβερό. Και γιατί δεν σε αφήνει? Λέει πως δεν πρέπει να δει κανείς τον Παύλο πριν από τη δίκη. Έτσι λέει? Ναι. Ακού πράγματα. Αυτό είναι. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό δεν το επιτρέπω εγώ. Την άδεια θα την πάρετε σίγουρα. Ακούστε που σας λέω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μη μας ξεχάσετε. Μη μας ξεχάσετε. Να τη άδεια, καλή μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλα, έλα. Έλα, τρέχα γρήγορα. Όχι, 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 όχι. Θα σε πάει ο Χριστάκης με την άμαξα. Θέλω να μου υποσχεθείς όμως κάτι, ε. Ό,τι θέλετε. Να έρθεις σπίτι. Να τα πούμε. Με μεγάλη μου χαρά. Έλα, πήγαινε τώρα. Πήγαινε. Πού ήσουν, ε? Πήρα έδι από τον ανακριτή Γιάννα. Τρελάθηκες! Θέλεις να γίνω ρίχνω σε όλο το Αποστόλη. Σε όλη την Κεφαλονιά. Η κόρη του φοράτη πήρε τους δρόμους. Πατέρα, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ να λέγει και αυτής. Πού σαν ακούστηκαν τέτοια καμώμα. Να ξεπορτίζεις για να χάνεις όλη μέρα. Μα ήθελα να δω τον Παύλο. Ο Παύλος δεν είναι ακόμη άντρας. Πατέρα. Συγγνώμη. Γύρισες, παιδιά μου. Πήρα τέτοια δρόμα. Είπες για κάποια άδεια. Τι είναι αυτή? Για να δούμε τον Παύλο. Ποιος την έδωσε? Από τον ανακριτή είναι. Πήγες στο γραφείο του ανακριτή? Όχι. Μου την έδωσε η γυναίκα του. Και πάθος. Παιδική ηλικία. Σε ζωή και σε τηλεοπτικά πλατό με τον Γιάννη Φέρτη. Τι φωνούλα λεπτή είχα, ακούσες. Ναι. Βρυφική. Εγώ μπορώ να πω ότι τώρα είναι σε πολύ καλύτερη έτσι, φάση. Εντάξει, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Mm. Ήμουν κοριτσάκι, δεν είχα. Ένα μπουμπούκι. Τη σχολή δεν την είχα τελειώσει. Ναι. Ήμουν στο δεύτερο έτος σχολής που είχα καθηγητή τον μπαμπά της. Καθηγητή τον πατέρα μου. Έτσι γνωριστήκατε. Γνωριστήκαμε με ένα περίεργο τρόπο. Γνωριστήκαμε σε ένα κομμωτήριο μεγάλο που πηγαίναμε και οι δύο. και μια μέρα μου ήρθε ένας καφές. Γιατί εκεί μπορούσε να παραγγείλει ένα καφέ. Και μου λένε από τη Δεσποινίδα. Πήρε λοιπόν ένα κοριτσάκι. Δεν θυμάμαι. Και πες. Και έρχεται έτσι πολύ γλυκά και μου λέει ήθελα να γνωριστούμε γιατί είμαι μαθήτρια του μπαμπά σου. Και πιάσαμε την κουβέντα και από την αρχή είχαμε μια εξαιρετική χημεία μεταξύ μας. Πάρα πολύ γρήγορα αυτά που μας ένωναν ήταν πάρα πολλά, η αγάπη για το διάβασμα, για το γράψιμο, για το θέατρο φυσικά. Γι' αυτό καταλήξαμε και δύο στο γράψιμο. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Αλλά κάναμε και μια κοριτσίστικη παρέα πάρα πολύ ωραία. Πηγαίναμε για ψώνια, συζητάγαμε για έρωτες, ατέλειωτες. Εναλλασσόταν ο έρωτας και η φιλοσοφία. Τότε... Εναλλασσόντουσαν οι έρωτες οι δικοί σου. Ο δικός μου ήταν σταθερός. Εγώ είχα πει από μικρή στα μάζα να του φέρει. Η κουβέντα. Ναι, και συζητάγαμε βέβαια τότε για το Γιάννη. Και... Βρεθήκατε να παίξετε μαζί? Όχι, δεν έχουμε δεν παίξει ποτέ. Δεν έχει τύχει μαζί. Ποτέ, ούτε θέατρο, ούτε τηλεόραση. Όχι. Τώρα. Τώρα όμως τώρα λέμε να το επιχειρήσουμε, πια που οριμάσαμε. Θα τα αποκαλύψουμε. Και στη συνέχεια, λίγο μετά, η Μίμη παντρεύτηκε το Γιάννη το Φέρτη, εγώ το Γιάννη το Βούρο. Και μέσα από τους γάμους κατά κάποιο τρόπο χαθήκαμε γιατί είχαμε πια άλλες υποχρεώσεις. Αλλά όχι ουσιαστικά. Δεν κάναμε τόση παρέα.
Όμως και αυτό θέλω να το πω, το πώς ξαναβρεθήκαμε για πρώτη φορά. Μετά ναι. κατά καιρούς βρισκόμασταν και τώρα εντάξει, είπαμε να βρεθήκαμε οριστικά, γιατί ανακαλύψαμε ότι η ζωή είναι μικρή. Ενώ όταν είσαι μικρός νομίζεις ότι είναι και αιώνια. Οι φίλοι μας που έχουμε από νεανική ηλικία είναι φίλοι σταθεροί ζωής που δεν αλλάζουν. Ναι, βέβαια. Θα σου πω κάτι το οποίο δεν το έχω πει και ήταν πολύ, πολύ συγκινητικό και πολύ χαρακτηριστικό της Μιμής. Το 1984 είχα κάνει μια παράσταση με τον Γιάννη Τοβούρο στο θεατρικό εργαστήρι τότε. Ήταν μια δική μας επιχείρηση, η οποία είχε πάει κατά διαόλου, γιατί ήταν ένα έργο πολύ ωραίο μεν, αλλά που δεν πάτησε άνθρωπος, που πήγε πολύ κακά. Από τις δύσκολες στιγμές συνέβησαν και πολλά κακά στο θέατρο, το οποίο πλημμύρισε. Έγιναν όλα. Έσπασε ο Γιάννης το πόδι του και δεν μπορούσε πια να παίξει, αλλά το να μην παίξει ο Γιάννης σήμαινε ότι έπρεπε να πληρωθεί ένας άλλος ηθοποιός, ενώ ο Γιάννης ήταν συμπαραγωγός, οπότε. Και ήμουνα σε μια απόγνωση. Κάποια στιγμή λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνό μου και είναι η Μιμή μετά από χρόνια, από τρία χρόνια ξέρω, που είχαμε να βρεθούμε και να μιλήσουμε. Ναι. Και η οποία μου λέει λοιπόν, άκου, έμαθα ότι περνάς δύσκολα, ότι σου συνέβη αυτό και αυτό με το θέατρο. Άκουσέ με, έχω ένα έργο να σου προτείνω, το οποίο θα το πάρεις. Και δεν ήταν δική της μετάφραση, δηλαδή δεν είχε τίποτα να κερδίσει από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό το έργο, το έχει μεταφράσει αυτή η γυναίκα, θα πας, θα το πάρεις. Έχει πολύ λίγα δικαιώματα, είναι με δύο πρόσωπα, θα το παίξει με τον Λευτέρη, τον Βουρνά, ο οποίος είναι πολύ καλός, το οποίος το είχε τώρα έτοιμο, είναι ελεύθερος, στο μυαλό θα το κάνεις ναι, έτσι, θα το κάνεις έτσι και θα ξεχρεώσεις. Και έτσι ναι. έγινε. Αλήθεια. Αυτό λοιπόν το θυμάμαι, ότι πώς ένας άνθρωπος, τον οποίο έχεις να δεις τρία χρόνια, μέσα σε ένα χώρο και όλα τόσο ανταγωνιστικό, που αν μη τι άλλο, εγώ δεν λέω καν ότι, δεν αναφέρω με καν στις περιπτώσεις που συνάδελφοί σου ανταγωνίζονται ναι, ναι, ναι. και χαίρονται καμία όταν δεν πας καλά, αλλά θα μπορούσε απλά και μόνο να μην ενδιαφερθεί. Είχε 400 πράγματα στο κεφάλι της. Έτσι λοιπόν ήρθε και η κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου στην παρέα μας. Καλώς μας ήρθατε. Στην ώρα σας βρήκατε. Όποιος μπλέξει έτσι με ειδήσεις και ειδησιογραφία, εντάξει, είναι. Δικαιούται να έχει και μια μικρή αργοπορία. Χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Και εγώ που είμαι κοντά σας. Άλλη μια βοηθευτική κυρία. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, κυρία Νικολοπούλου, και κάνουμε έτσι ένα flashback στην καλλιτεχνική πορεία της Μιμής. Είδαμε μερικά πλάνα της παιδικής ηλικίας. Ακριβώς. Και έχουμε μείνει τώρα στο πλάνο που βρίσκεται η Μιμή με το Γιάννη το Φέρτη στα τηλεοπτικά πλατό, σε μια έτσι σκηνή έρωτα και πάθους. Ναι. Πρόσεξε, ναι. Σε αυτή τη σειρά ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί. Εγώ ήμουνα μαθήτρια ακόμα στη σχολή και άσχετη σε σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Τον Βασίλη Διαμαντόπουλο είδε στο Φέρτη, την Δέσπο κλπ. Όπου όμως είχα τεράστιο ρόλο. Και θυμάμαι πριν και μου πιάσαν τα γέλια ότι είχα μία σκηνή που ήταν κάποιος είχε πεθάνει, δεν θυμάμαι, μπροστά σε ένα φέρετρο. Η Δέσπο και εγώ και κλαίγαμε με τις ώρες. Η Δέσπο μου σε όλο το επεισόδιο έλεγε μόνο «κρίμα το παλικάρι». Επαναλάμβανε αυτό. Ναι, ναι, αυτό συνέβαινε επί τρία επεισόδια. Και έλεγε η Δέσπο, είμαι η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός για τον κρίμα το παλικάρι. Για μία τάκα. Και τέλος πάντων μας είχε πιάσει νευρικό γέλιο μπροστά στο φέρετρο. Εκεί μας είχε καταβρίσει ο Μιχαηλίδης γιατί δεν υπήρχε καμία σοβαρότητα. Μετά άρχισαν οι ερωτικές σκηνές με τον Γιάννη. Εκεί που αναπτύχθηκε το ειδήλιο. Εγώ δεν ξέρω καθόλου αυτή την ιστορία. Εκεί αναπτύχθηκε το ειδήλιο. Μετά από την αντιπάθεια. Γιατί στην αρχή με είχε στην μπούκα του κανονιού. Ότι, γιατί Μιμή μου. Ότι εγώ ήμουν μια μικρή που ήμουν φοιτήτρια, που ήμουν άσχετη. Ναι. Πώς βρέθηκε να είναι πρωταγωνίστρια. Θυμάσαι όμως τι σου έλεγα τότε, γιατί μου τα έλεγε αυτά. Ερχόταν, μου έλεγε, ξέρεις, δεν με αντιπαθεί και τι θα κάνω. Ναι. Και δεν είναι καλό αυτό. Τους λέω, μάλλον του αρέσεις. Ναι, το βέβαια, θα κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Γιατί έχω μια εξαιρετική σχέση με τον Γιάννη του Φέρτη. Μα είναι υπέροχος ο Γιάννης. Ο διαβόλος μπαίνει περίπτωση, γιατί οι διαβολικές γυναίκες, όπως βλέπετε, επινοούν διάφορες έτσι, διαβολικές ατάκες. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ο Γιάννης ο Φέρτης είναι ένας έξοχος άνθρωπος και ένας έξοχος ηθοποιός. Δεν αντιλέγει κανείς. Εδώ το παντρευτήκαμε. Σας δίνω κύρος έτσι. Το παντρευτήκαμε, άρα το θεωρήσαμε τον καλύτερο. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος δεν κρίνεται μόνο από την καριέρα του και το επάγγελμά του. Βεβαίως. Κρίνεται και από ποιος άνθρωπος τον συντροφεύει.
Έτσι λοιπόν ο Γιάννης ο Φέρτης μοιάζει σε αυτή τη σχέση και να αξιολογεί και να αξιολογείται. Τίποτε περισσότερο. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με την παρέμβαση, γιατί ήταν και δίκαια βέβαια. Μα βέβαια λοιπόν, ο Γιάννης Φέρτης ήταν και είναι ένας υπέροχος ηθοποιός και ένας από τους ανθρώπους με το υψηλότερο ήθος. Σε θέατρο. Βοήθησε στην αρχή, γιατί όπως λέμε εδώ, ήσουν στην αρχή σου, στην αρχή της καριέρας. Μα καταρχήν ο Γιάννης μου άνοιξε το δρόμο για όλα. Με έχρισε πρωταγωνίστρια στην ουσία. Και εσύ μετά και το παίζει... κράτησες. Ναι, φυσικά. Γιατί παίζει ρόλο τι κάνεις και συνέχεια. Ναι, παρ' όλα αυτά, δεν είναι πολύ συνηθισμένο ένας καθιερωμένος θεασάρχης να σου ανοίξει την πόρτα και να σου πει, κάνεις εσύ τη μετάφραση, παίξε εσύ τον πρώτο ρόλο, διάλεξε εσύ το έργο. Φυσικά, πιστεύω ότι κάναμε ωραία πράγματα μαζί και με τον τρόπο μου του το ανταπέδωσα. Αλλά είναι σίγουρα ένας άνθρωπος πολύ γενναιόδωρος και με φοβερό ήθος. Σημασία έχει ότι μετά από τις σκηνές αυτές μου έκανε πρόταση γάμου. Μετά από τη σκηνή αυτή που είδαμε μιμή, τώρα ναι, εδώ δηλαδή. Μία από αυτές τέλος πάντων. Τόσο γρήγορα δηλαδή ήρθε ναι, ναι, αφού αμέσως παντρευτήκαμε. Παντρευτήκαμε και εσύ μέσα δέχτηκες σε... αμέσως. Έξι μήνες. Είπες το σκηνικό, είπες. Ναι, μου έκανε πρόταση επειδή έχει πάρα πολύ χιούμορ ο Γιάννης. Αυτό δεν το έχω ξαναπεί τη μέρα που έγινε ο σεισμός. Μου είπε τώρα που έγινε ο σεισμός, νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να σου προτείνω να με παντρευτεί. Και το είπα και εγώ, ναι. Στο μεγάλο σεισμό. Τρέμει η γη κάτω από τα πόδια μου. Ναι, έτσι, ακριβώς. Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα προχωρήσω και θα πούμε και άλλα στην συνέχεια σε ένα σερίαλ που έχουμε λατρέψει και αγαπήσει πάρα πολύ. Το έχουμε δει και αρκετές φορές σε επανάληψη, αλλά του αξίζει πιστεύω. Μιλάω για την Αστροφεγγιά. Έτσι, Διαγόρας Χρονόπουλος, Βαγγέλης Γκούφας από το μυθιστόρημα του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου. Και νομίζω ότι είναι και το σερίαλ, έτσι, 1980, όπου από εκεί προέκυψε σχεδόν όλη η νέα γενιά των ηθοποιών, έτσι. Όλη η νέα γενιά των ηθοποιών και των ηθοποιών που είναι οι σημερινοί θειασάρχες βγήκε μέσα από αυτό το σύριαλ. Έτσι, έτσι. Ήτανε ο Κιμούλης, ο Βαλτινός, ο Καφετζόπουλος. Ο Ρέτσος, ο Ξενίδης, η Νέλη Αγγελίδου, η Νόρα η Βαλσάμι. Και πάμε να το θυμηθούμε παρακαλώ πάρα πολύ. Μια στιγμή ανοίγω. Ο Άγγελος. Έλα, πέρασε. Ο Νίκος δεν είναι εδώ. Όχι, αλλά δεν θα αργήσει να γυρίσει. Ξέρεις, τώρα πηγαίνει στο γραφείο. Α, ναι. Ναι, πέρασε. Χαθήκατε όλοι σας. Τελείωσε το σχολείο και σκορπίσατε. Κάθισε. Με φοβάσαι. Τι να φοβηθώ. Ξέρω κι εγώ. Πάντως, εγώ δεν είμαι η Δεσποινής Χριστοφίλη. Αυτή τη φοβόσαστε όλοι. Τι θέλετε να πείτε. Κοίταξε να δεις. Άφησε τις μεγάλες ευγένειες και μίλα μου όπως σου μιλάω. Εκτός πια και αν ως μέλλον καθηγητής θέλεις να μου επιβάλλεις από τώρα το σεβασμό. Περίμενε να γίνεις πρώτος, μετά βλέπουμε. Ω, εσείς Δεσποινής Χριστοφίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Με συγχωρείς, ε? Παρακαλώ. Ήρθες για τον Νίκο. Ναι. Γύρισε. Δεν νομίζω, αλλά να δω. Νίκο! Νίκο! Αν είχε γυρίσει θα τον έβλεπα. Πόσο σας ζηλεύω που θα πάτε στο Παρίσι. Ξέρεις, κάθε φορά που διαβάζω ένα γαλλικό μυθιστόρημα, ταξιδεύω. Κλείνοντας τα μάτια μου, ταξιδεύω. Βλέπω την Παναγία των Παρισίων, τον πύργο του Άιφελ, το Μομπαρνάς. Πόσο θα ήθελα να... Και γιατί μας ζηλεύεις, δεν καταλαβαίνω. Μήπως εσύ δεν θα πας. Μια υποτροφία από τη Γαλλική Ακαδημία ή αργότερα. Με τον άντρα σου. Με τον άντρα μου. Ναι, βέβαια. Δεν φαντάζομαι να μείνεις στο ράφι. Ώσπου να έρθει εκείνη η ώρα, ενώ εσείς... Δάφνη,
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τον αγαπάς? Ποιον? Σε ρωτάω για τον αδερφό μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Μιμή. Ουσιαστικά από την αρχή χρήστηκες πρωταγωνίστρια, έτσι. Ναι. Αυτό συνέβη ή έτυχε μία-δύο φορές και μετά το διεκδικούσες και δεν δεχόσουν δεύτερους ρόλους? Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το καθορίσει ο ηθοποιός μόνος του. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να σου το δώσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έγινα πρωταγωνίστρια και στο θέατρο και στη τηλεόραση από τον πρώτο μου ρόλο. Δεν έχω είναι παίξει δεύτερο ρόλο. Αυτό, έτσι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν και άδικο για μένα, γιατί τώρα που βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω ότι ήμουν καλή. Mm-hmm. Αλλά ήταν τόση η... Όπως να σου πω, τα μάτια που πάνε, πέσαν, ναι, πάνω μου, mm-hmm, το ότι βρέθηκα την πρώτη σεζόν που έπαιξα παρτενέρ του Αλέκου Αλεξανδράκη στο Γιούγκερμαν και αντίσλωση Αλίκης Βουγιουκλάκη στο θέατρο. Τζουλιά, Τζουλιά. Την παράσταση. Δεν είναι εύκολο αυτό να το δεχτεί ο χώρος σε ένα κορίτσι που μόλις έχει τελειώσει τη σχολή. Mm-hmm. Στις σειρές πριν τελειώσει τη σχολή. Άλλους ρόλους έτσι που σου έχουν προτείνει και τους φοβήθηκες και δεν ήθελες να παίξεις? Στην τηλεόραση. Και στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση ήταν πολύ αργότερα κάποιοι ρόλοι που δεν έκανα, στην ιδιωτική τηλεόραση. Mm. Που μου πρότειναν πάρα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα όταν είχα τις μεγάλες παραγωγές στο θέατρο. Mm. Που πραγματικά αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να παίζω τη Θεοδώρα και να παίζω και μια μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή. Παλιά όμως, που εντάξει δεν είχα και τόση ευθύνη στο θέατρο, ήταν και ο Γιάννης μαζί μου, είχα παίξει σχεδόν με όλους τους μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς στην τηλεόραση. Κάθε σειρά δηλαδή, έτσι, μεγάλη, ναι, που γινόταν, ναι, ναι. Και το ήμουν πρωταγωνίστρια. Και χρόνο, γιατί δεν ήταν και συμβατά? Δηλαδή δεν μπορούσες να παίζεις την Μπουμπουλίνα και να κάνεις ξαφνικά ένα ρόλο που δεν ήταν αυτού, θα λέγαμε, του Βεληνεκούς ή να ήταν όχι, τόσο ιστορικός ρόλος. Μια καθημερινή ρόλος, γυναίκα, ναι, ας πούμε, όχι, σε ένα μου σύριο. Μου είχαν προτείνει και καταπληκτικές σειρές, ναι, ειδικά το Μέγκα, αλλά δεν προλάβαινα, δεν γινόταν, δεν ήταν τα έβγαζα πέρα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ πιστεύω ότι πάντα ήταν η προτεραιότητά σου το θέατρο. Δηλαδή η Μιμή αγαπούσε, παρότι έπαιξε πολύ ωραία πράγματα στην τηλεόραση και ό,τι κάνει το υπερασπίζεται μέχρι θανάτου, αλλά πιστεύω ότι το θέατρο την κέρδισε και πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Έχεις δίκιο σε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η καθημερινή επαφή. Όχι, δεν μ' αρέσει η τηλεόραση, τη λατρεύω την τηλεόραση. Και σίγουρα δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε η τηλεόραση δεν μου έδωσε τίποτα, γιατί η τηλεόραση με έφτιαξε και εμένα. Και μάλιστα πιστεύω ότι τους ανθρώπους της δικιάς μου γενιάς, στη σειρά αυτή που είπαμε, όσους είχαμε την τύχη να παίξουμε σε μεγάλες και καλές παραγωγές, όπως ήταν και σειρές που έκανε ο Κώστας ο Αριστόπουλος, όλοι οι ηθοποιοί γίναν stars. Γιατί δεν ήταν η ακροματικότητα του 30% που είναι το top, ήταν του 80%. Δηλαδή θυμάμαι ότι στον Τιμόθεο Κόνστα δεν κυκλοφορούσε στον δρόμο κανείς. Οπότε, και ήταν και το κύρος εκείνον. Ήταν και το κύρος και ήταν σαν να... Ήταν μυθιστορήματα. Σαν να έπαιζε στο σινεμά. Όχι σαν να παίζει στην τηλεόραση. Ήταν πολύ μεγάλη αποδοχή και αμέσως ερχόταν μια αναγνώριση, ναι, ότι ξαφνικά αυτόν τον, ναι, άνθρωπο έμπαινε στα σπίτια, σε όλων τα σπίτια. Ναι. Έτσι. Εγώ όμως ξέρεις, επειδή πρόλαβα τη γενιά αυτών των ιερών τεράτων που ήταν θειασάρχες και ήμουν παντρεμένη και με έναν από αυτούς, με τον Γιάννη, συνειδητοποίησα πάρα πολύ νωρίς ότι η τηλεόραση είναι πολύ ωραία για να περάσεις ο ίδιος καλά, να μάθεις τη δουλειά σου, να γίνεις γνωστός, αλλά για να έχεις μια καριέρα για πάντα, πρέπει να είσαι καλός στο θέατρο. Ναι. Και γι' αυτό πήγα στο θέατρο πολύ νωρίς. Ανέφερε στον Τιμόθεο Κόνστα, θέλω να πάμε να δούμε αυτή τη σειρά το 1987 σε σενάριο Βασίλη Μανουσάκη και σκηνοθεσία Ερίκου Ανδρέου, όπου εκεί βέβαια ο Ερίκος έτσι δημιουργεί και μια νουάρα ατμόσφαιρα μυστηρίου. Πολύ ωραία σειρά. Και στη συνέχεια θέλω λίγο να περάσουμε στην Ειρήνη την Νικολοπούλου να μας πει πώς γνωριστήκατε. Γιατί δεν ξέρω, γιατί σήμερα έπρεπε οπωσδήποτε η Ειρήνη Νικολοπούλου ήταν ως βέτο. Τι είχα για τις σειρές, για τα αυτά. Ειρήνη Νικολοπούλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε Τιμόθεο Κόνστα, παρακαλώ, και επιστρέφουμε. Μουσική.
σίγουρα. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν σας ακούσαμε απόψε. Απόψε είναι η σειρά του κυρίου Κόλστρα. Σαμπάνια, κύριε Άλεξ. Θέλω μια βότκα σκέτη. Μάλιστα. Τι γίνεται, Άλεξ? Τι να γίνει. Πλήττω αξιοπρεπώς. Το βλέπω. Και αυτή η μουσική μου φέρνει ύπνο. Δεν βάζει λίγο μπιλιχά, λέει. Με τους παρόντες αποκλείεται. Βέβαια, γιατί μας έψει εδώ λατομουσία. Τι να κάνουμε, κοινωνικές υποχρεώσεις. Τι σου λέγει ο γιος μου? Δεν τον ξέρεις τώρα τον άλλη. Πλήττιος συνήθως. Πες του κάτι, σε παρακαλώ. Το τελευταίο καιρό δεν μου μιλάει καθόλου. Κάτια, μήπως δεν τον προσέχεις κι εσύ όσο χρειάζεται? Είναι ολόκληρος άντρας, μέχρι πότε θα τον προσέχω? Νομίζω πως πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον πλησιάσεις. Αυτά τα λούγκια είναι για σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ ευγενικός. Πρέπει να σε δω μόνη. Πότε θα αποφασίσεις? Πρόσχε, σε παρακαλώ, μας κοιτάζουν. Λέγε, πότε? Δεν ξέρω. Μη με πιέζεις. Αυτό μου λες ένα μήνα τώρα. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πήγες για ψώνια? Μάλιστα. Τα πήρες όλα σίγουρα? Ναι. Τηλεφώνησε κανείς? Όχι, κυρία. Εντάξει, αφήστε. Δεν βγήκες έξω? Όχι, βαρέθηκα. Θα βγω το απόγευμα. Στις ομορφιές σου είσαι. Τι μου έχεις τίποτα? Όχι. Γιατί ρωτάς? Από τότε που γύρισες από αυτό το ταξίδι, αισθάνομαι ότι μου κρύβεις κάτι. Η κυρία Κόνστα, λέγεται παρακαλώ. Η κυρία Κόνστα, παρακαλώ. Περιμένετε μισό λεπτό. Σας ζητούν. Ναι. Καθήκαμε. Είχες πει θα μου τηλεφωνούσες. Ακόμα περιμένω. Είχα κάτι δουλειές, τρεχάματα. Πάντως κι εγώ σχεδιάζα να σου τηλεφωνήσω σήμερα. Τίμω, τελείως συμπτωματικά είδα τη σκισμένη φωτογραφία. Ποια φωτογραφία? Εκείνο του Γερμανού, του Χάζε. Την είχες ξεχάσει στο γραφείο σου δίπλα στις εφημερίδες. Διάβασα για το έγκλημα στην Καλαμπάκα. Και λοιπόν? Ό,τι και να μου πεις θα σε πιστέψω. Φτάνει να μου πεις κάτι. Θα σου το έλεγα. Απλώς δεν ήθελα να σε τρομάξω. Αυτός ο άνθρωπος στην κατοχή έμενε εδώ, στο σπίτι μας. Αυτός σου τηλεφώνησε το βράδυ που είχαμε τη συγκέντρωση? Ναι. Πίστευε ότι τον καταδίωκε κάποια εβραϊκή οργάνωση και ήθελα να τον βοηθήσω. Με ποιο τρόπο? Μα να τον γκρύψω κάπου για ένα διάστημα και να του δώσω μερικά χρήματα. Δεν είχε καθόλου. Κοιτάω την Κωνσταντινή, η οποία έχει πάει... Με ενδιαφέρον, ναι, ναι, ναι. Σε μαντή, ξέρω εγώ. Όχι, ξέρεις, είναι κάτι που δεν το βλέπεις πια. Έχει, ενδιαφέροντα και ρομαντισμό. Σήμερα είναι λίγο πιο... Διαφορετικά τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και ξέρεις, βλέποντας κι εγώ, γιατί τώρα με την εκπομπή σου βλέπω έτσι μαζεμένα πράγματα, σκέφτομαι ότι τελικά ήμουν πολύ τυχερή, γιατί έχω παίξει με όλους τους μεγάλους ηθοποιούς. Ναι. Και τώρα και ο Αλεξανδράκης, το ίδιο Γερμανό. Τον Ξενίδη, ας πούμε, που τον λάτρευα, θεωρούσα ότι ήταν ένας υπέροχος ηθοποιός. Έχω παίξει πάρα πολλές σειρές, γιατί και στάλα του Μιχαλίδη. Και ήμουν συνέχεια η κόρη του. Μόλις τον έβλεπα, έλεγα μπαμπά. Μπαμπά, μέχρι που φτάσαμε στον Τιμόθεο Κόνστα, που ήταν ο αστυνόμος Μπέκας. Έτσι. Και θυμάμαι που γυρνούσα μια σκηνή σε ένα νεκροταφείο μια νύχτα και ήταν 4 το πρωί, όπου μετά το θέατρο, που όταν πήγα. Ήμουν πάρα πολύ, φοβόμουν να κάθομαι στους τάφους και λοιπά, και στις 7 είχα βάλει κάτι παντόφλες και ήμουν ξάπλωσε να τάφω και μου λέω ξενή, σε βλέπω πολύ άνετη πάνω στον τάφο, δεν τι να κάνω, κοντεύω να πέσω κάτω. Και ήμουν, ξέρεις, αυτή η μυστηριώτης Μάγδα Κόνστα που λέγαν όλοι, ποια είναι η Μάγδα Κόνστα. Και που να φανταστεί κανείς στο παρασκήνιο, την εικόνα. Και που έπρεπε βέβαια κάποιος να είναι ο δολοφόνος. Και ο Μανουσάκης δεν έδινε ποιος είναι ο δολοφόνος και είχαν μείνει 4-5 ηθοποιοί. Οι οποίοι πλακώνοντας το καμαρίνι, εγώ δεν ήμουν σίγουρα και λέγανε: εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Εγώ είμαι ο δολοφόνος. Λοιπόν, θέλω να μου πει η Ειρήνη πώς γνωριστήκατε.
Όπως την γνώρισες και εσύ προφανώς. Ναι, σε τηλεοπτικό πλατό. Ναι, βέβαια, σε πολλά τηλεοπτικά πλατό. Τις είχα πάρει πολλές φορές συνέντευξη. Αλλά καλές φίλες γίναμε πριν από λίγα χρόνια. Γιατί εκτίμησα διάφορα πράγματα τα οποία, αν θέλεις, μου ανέτρεψαν την εικόνα που μία μερίδα και συναδέλφων της, αλλά και συναδέλφων μου καλλιεργούν για την ΜΜΗ. Τόσο πολύ, Της απόμακρης και εκείνης που ίσως διαλέγει κάποια έργα που μπορεί να μην τους ταιριάζουν γιατί νομίζω ότι ταιριάζουν και διάφορα άλλα. Λοιπόν, έχει, πρώτα απ' όλα έχει χιούμορ, επειδή το λέμε τακτικά για τους ανθρώπους που γίνονται φίλοι μας. Το εννοώ, δηλαδή έχουμε περάσει βράδια παρέα που σκάμε στα γέλια, άρα ξεκινάει πολύ καλά έτσι μια φιλία. Μετά είναι μορφωμένη, καλλιεργημένη, κάτι πολύ σπάνιο και εγώ το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και μου ταιριάζει πάρα πολύ και αυστηρή. Μα κρατάμε τη συζήτησή μας αυτό εδώ το σημείο και θα συνεχίσουμε και θα πούμε περισσότερα, γιατί συμφωνώ και εγώ ότι με την ΜΜΗ μπορείς να κάνεις πολύ καλή παρέα και κάπως έτσι θέλω να περάσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Και τώρα σε αυτό εδώ το σημείο, όπως λένε και σε όλες τις εκπομπές, πάμε να έχουμε έτσι μια μουσική νότα. Είναι δύο αγόρια έτσι από την καινούργια φουρνιά των τραγουδιστών, αξιόλογες φωνές και συνθέτουν κιόλας, θα μας τα πούν στην συνέχεια. Λοιπόν, Γρηγόρης Πετράκος και Ισαΐας Ματιάμπα, με πολλές δυνατότητες στο ρεπερτόριό τους, για να τους ακούσουμε παρακαλώ. Τελικά θα φύγω με το μεσημεριανό, αν βέβαια βρω εισιτήριο. Έχεις πιει καφέ? Έχω πιει, αλλά ευχαρίστως πιν άλλο ένα. Κάτσε, θα σου φτιάξω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχω ένα πρόβλημα. Αν δεν καταφέρω να φύγω, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να βρω δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Περιμένουν ένα γκρουπ σήμερα. Και λοιπόν, θα μείνεις εδώ. Μήπως δεν έχεις σπίτι. Μπορείς να μείνεις και απόψε και αύριο και μεθαύριο και όσο θέλεις. Το δωμάτιο πάνω το έχω έτοιμο. Το έχω αστρώσει για το μουσαφύρι. Τι κάνεις εδώ? Μάλλον θα μείνω εδώ απόψε. Είχα πρόβλημα με το ξενοδοχείο. Θα φύγω αύριο το πρωί. Και ο Βαϊνόγλου? Έφυγε. Εσύ? Τι θα κάνεις? Δεν ξέρω ακόμα. Η Χριστίνα θα ήθελα να μείνουμε μερικές μέρες, αλλά εγώ δεν θέλω. Έχω αφήσει την μετάφραση τιμής και ήθελα να τη συνεχίσω. Τι το είπες? Ναι, τις το είπα. Δάσκαλος είχε αδυναμία στη Χριστίνα. Εσένα όμως θαύμαζε. Ναι, αλλά η Χριστίνα ήταν η καλύτερη μαθήτρια της τάξης, για να μην πω του σχολείου. Ήταν ο πατέρας που στεκόταν συνέχεια δίπλα μου. Ναι. Θυμάσαι μια φορά εκείνη την παράσταση που είχαμε ανεβάσει στο σχολείο? Εκεί που έκανα τη Άρτεμη. Εκεί, μπράβο. Εκεί πρωτογνώρισα τον πατέρα σου. Τι συμβαίνει, Χριστίνα? Εγώ τον υπηρέτησα μέχρι το τέλος. Εσύ τον κατέστρεψες. Και αυτός κράταγε τη δικιά σου φωτογραφία μέσα στα πράγματα. Εσένα αγαπούσε. Το κατάλαβες? Φύγε. Γιατί ξύπνησες τόσο νωρίς? Έχω συνηθίσει. Τι θα κάνεις σήμερα? Τι άλλο θα πάω στη δουλειά μου? Και εγώ θα πάω στον εκδότημα να του παραδώσω τη μετάφραση. Και θα πάρω καινούργια δουλειά. Ερωτικές σκηνές, ερωτικές σκηνές εδώ, σχολιάζουμε. Και με το Φέδωνα. Και με το Φέδωνα ειδικά. Όχι, 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 παιδιά, τι να κάνουμε. Μια γυναίκα τυχερή. Βεβαίως. Τυχερή και εκείνη βέβαια, έτσι. Έχω παίξει και με γυναίκες πάρα πολλές και αξιόλογες και στο θέατρο και ξέρεις και λόγω μεγάλων παραγωγών
Έτσι έχω παίξει με πολλούς, γιατί ναι, όταν έχει 40 ηθοποιούς, νομίζω ότι είμαι από τις λίγες ηθοποιούς πρόσωπες που έχω παίξει με τον Θανάση Βέγκο, που έχω παίξει με τον Γιώργο Φούντα. Δηλαδή έχω παίξει με ανθρώπους που είναι δύσκολο να τους συναντήσεις πια θεατρικά. Θέλεις λίγο να μου πεις εκεί για την Αλίκη, για εκείνη την περίοδο. Γιατί να σου πω κάτι συνειρμικά, το συζητούσαμε και off camera, υπάρχει ένας παραλληλισμός σε πράγματα, στην πορεία σας ας πούμε. Και το ότι έχεις ξεκινήσει στο πλάι της, είναι κάτι, σημαίνει κάτι. Ναι. Δηλαδή, εμένα μου κάνει πολύ αυτό που έλεγε η Αλίκη, ο άνδρας της ζωής μου είμαι εγώ, ότι σου ταιριάζει και σένα πολύ Γάντι. Δηλαδή... Μερικώς. Νομίζω ότι η Αλίκη το έλεγε με παράπονο, επειδή την γνώρισα πολύ καλά, το άνδρας της ζωής μου είμαι εγώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι ο άνδρας της ζωής μου, γιατί είχα την τύχη να έχω πολύ αξιόλογους άντρες και ελπίζω να ξαναέχω. Δεν τέλειωσε η ζωή μας, έτσι μια χαρά είμαστε. Αλλά από εκεί και πέρα, τι γυλάς, Ειρήνη. Σε υπογράφω ότι είστε υπέροχοι. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, τώρα που με βλέπω στα παλιά, καλή είμαι, μια χαρά. Συγγνώμη, δηλαδή. Τι λέγαμε τώρα. Λέγαμε λοιπόν ότι κανένα παράπονο περί του, ότι περί των ανδρών. Ναι. Ο άντρας της ζωής μου δεν θεωρώ ότι είμαι, γιατί θεωρώ ότι πια περνώντας τα χρόνια στην εποχή μας, οι γυναίκες κάνουν τα πράγματα όπως τα κάναν παλιότερα οι άντρες και πρέπει να πάψει να υπάρχει η έκφραση «Είμαι αντράκι, είναι στη δουλειά σαν άντρας». Είναι σαν γυναίκα. Έτσι. Και είναι σαν μιμή στο γυναίκα. Θέατρο. Δηλαδή, ζητώ συγγνώμη, το μότο θα έπρεπε να είναι «Η γυναίκα της ζωής του». ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι στο θέατρο, που είναι ένας ιδιαίτερα σκληρός χώρος, δεν έχουν υπάρξει πολλά άτομα, άντρες, με την διάρκεια, την επιτυχία και την οργανωτικότητα που έχει η Αλίκη ή εγώ. Μα γι' αυτό το λέω, και τις μεγάλες παραγωγές επίσης, έτσι, και musical και πράγματα, και επίσης μια τελειοθυρία στα... Αχ, τρόμαξα! Μου κρύβατε τα καλύτερα νέα! Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή! Ξαναγέρασες! Ο τιμόδεος Κόλστας! Δυστυχώς έχει μερικές δεκαετίες. Το Γιούγκερμαν θέλω να μου γνωρίσεις, το, να με φέρει σε επαφή. Το Γιούγκερμαν θα σε φέρω σε επαφή, γιατί σου ταιριάζει καλύτερα από το Τιμόθεο Κόλμαν. Μου αρέσει αυτό το παλικάρι. Να του δώσω το email μου να με βρει. Όπου γιαγιά. Γιαγιά, θα συναντηθείτε κάπου. Γιαγιά, περάστε να καθίσετε. Να με καλωσορίσετε. Βέβαια. Είμαστε στον αγερά. Στον αγερά. Στον αγερά. Στον αγερά. Γιαγιά, προσέχετε εκεί. Ήρθα με το πούλμα! Α, είναι το μεγάλεο! Αυτό το πούλμαν που λένε ότι φέρνω στο θέατρο. Γεια σου! Ωραία! Θεάνε, διασχίσαμε την οδό Σταδίου. Χωρίζει την Αθήνα Σταδίου. Γι' αυτό τη λένε και Σταδίου, αλλιώς θα τη λέγανε Σταδίου. Και θα πάμε με τις φίλες μου, τη Ριδί, την Κοκό, θα πάμε να φάμε σούσι. Έτσι, μπράβο, ναι. Μήπως θέλεις να αλλάξουμε το ρόλο στο έργο και να βγαίνεις ως γιαγιά. Γιατί βλέπω μια επιθυμία. Παίζει η αγκώνα μου. Α, παίζει η αγκώνα μου. Έχω να σας δω. Μ' αρέσει το σούσι με εξυπηρετή, δεν έχει και το κόκαλο. Σωστό. Το τρώγω. Θες να βγαίνεις στο διάλειμμα ως γιαγιά. Το δέχομαι. Κλείσαμε! Λέμε και καλά καλαμπούρι να περάσει η Νατάσα, η γιαγιά... Τα χασα κι εγώ, τελείως. Η γιαγιά θα πάσει. Καλωσόρισατε! Σας καλωσόρισα, αλλά θέλω να μου πείτε, η εγγονή γιαγιά είναι η Νατάσα Κοτσοβού. Είναι η Νατάσα Κοτσοβού. Παίζει μαζί με την κυρία Ντενίση στο θέατρο. Βεβαίως, είναι η εγγόνα μου. Α, έτσι πρέπει να καταλάβω κι εγώ. Και είναι πολύ καλή. Και είναι εξαιρετική. Κωνσταντίνα, καριέρα, έρωτας και σούσι. Ναι, ναι. Γυναίκες, ιστορίες. Γυναίκες, καριέρας, πλεγμένες στα δίχτυα του έρωτα που δεν οδηγούν πουθενά, γιατί πρέπει να διαλέξουν ή πρέπει να ξεχωρίσουν ή πρέπει να διακρίνουν ή πρέπει να, εν πάση περιπτώσει, τα βάλουν σε μια θέση τα πράγματα, γιατί οι άντρες γενικότερα τα χάνουν. Ναι. Βλέπουν μια νέα γενιά γυναικών που δεν ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν ακριβώς. Ναι. Όχι ότι και εμείς είμαστε και ξεκαθαρισμένες, πολύ. Συμφωνώ. Γιατί και εμείς έχουμε τα δικά μας θέλω.
και τις δικές μας προϋποθέσεις στη ζωή τούτη. Και από εκεί που ερχόμαστε, πασχετώσει, και έχουμε και κάποιους γονείς που πιέζουν. Mm. Έχουμε και κάποιες φίλες που συμβουλεύουν. Σ' ακούει η γιαγιά Κωνσταντίνα, ναι, όχι, ναι, για να... Άλλες εποχές έχει μεγαλώσει. Ακούω εκείνη, δύσκολα πολλά τα πράγματα. Και ξαφνικά σε είδα στην αφίσα. Στην Καρποστάλ, στην Αστυνολόσομη. Πώς σου φάνηκα. Πολύ ωραίες δέσποζες. Τι ωραία να το δούμε κι εμείς τώρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε Καριέρα, Έρωτας και Σούση. Ηλίσια Ντενίση, Καριέρα, Έρωτας και Σούση. Γυναίκες καριέρας, άντρες σε απόγνωση. Στην καλύτερη παράσταση της χρονιάς. Με τη Μιμή Ντενίση. Είναι η ζωή μας αυτό το έργο. Ήθελα να πω ότι για μένα δεν ήταν μεγάλη έκπληξη η σκηνοθεσία της Μιμής, που πραγματικά. Έχει σκηνοθετήσει και στο παρελθόν. Έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν. Και το Βίκτορ Βικτόρια. Αλλά εγώ είχα εμπειρία μαζί της, γιατί πέρυσι δεν έχουμε παίξει μεν μαζί με τη Μιμή, αλλά υπήρξε παραγωγός μου πέρυσι. Με φιλοξένησε στο θέατρό της. Κάνανε μια πολύ ωραία παράσταση. Που ανεβάσαμε τον Γιώργο τον Ινιό, τα μικρά συζυγικά εγκλήματα. Επειδή λοιπόν δουλέψαμε μαζί, ήταν απάνω στην παράσταση πραγματικά, την αγκάλιασε σαν να ήταν δική της και μου έκανε τεράστια εντύπωση και αυτά που είχε να πει πάνω στη μετάφραση. Εκείνη τη μετάφραση την είχα κάνει εγώ, αλλά την δουλέψαμε μετά και μαζί. Και στις πρόβες όταν ήρθε, αυτά που ο τρόπος που είδε την παράσταση και οι παρατηρήσεις που είχε να κάνει. Εκεί, επειδή ξανά είχαμε χαθεί κάποια χρόνια και δεν ήξερα αυτό το ταλέντο της, εκεί ήμουνα κατάπληκτη και ήμουνα ίσως και ένας από τους ανθρώπους που της είπε. Και εγώ και ο άντρας μου τότε, γιατί δεν σκηνοθετείς. Τώρα θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, έτσι. Κάντε. Λοιπόν, γιατί δεν θέλω κανείς από τους τηλεθέατες να νομίζει ότι κάνουμε στημένα πράγματα και λέμε μόνο καλά πράγματα. Κάνουμε. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση τα αισθανόμαστε πραγματικά, σας το λέμε αυτό. Μα, να σου πω κάτι πριν πεις για να απαντήσω στην Άννα. Ένας άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται δύο θέατρα, όπως χειρίζομαι εγώ, ένα έτσι με πιο πειραματικές παραστάσεις και ένα μεγάλο και έχει διευθύνει το Ακροπόλ, που είναι το μεγαλύτερο ελληνικό θέατρο, το Βρετάνια, το Αθηνά, είναι φυσικό να μπορεί να μετέχει σε όλη τη λειτουργία του θεάτρου. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι και... Νομίζω ότι αυτό είναι καταπληκτικό προσόν που έχεις, δηλαδή και η οργανωτικότητα και η διορατικότητα στα πράγματα. Κυρίως έχω πολύ αγάπη, Μάριον, στο θέατρο. Δηλαδή εγώ αν δεν έπαιζα θα έγραφα, αν δεν έγραφα θα σκηνοθετούσα. Είναι ο χώρος μου. Γι' αυτό και το κάνω με την ίδια αγάπη, είτε παίζω είτε δεν παίζω. Εκεί που σου κάνουν την σκληρή κριτική, κάποιοι και από το χώρο το δικό σου συγκεκριμένα. Είναι γνωστά τώρα αυτά. Δεν μου κάνουν κάποιοι τώρα, για να τα βάζουμε στη θέση, αν και το έχω πει πολλές φορές. Δεν μου κάνουν κριτική κάποιοι. Είναι συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνέχεια. Δεν είναι καν συγκεκριμένα. Αυτό είναι πληθυντικός. Εντάξει. Έτσι. Δεν το δέχομαι τον πληθυντικό. Δεν θέλω να κάνω μεγάλο θέμα, ένα μικρό θέμα που αφορά την αιμονή κάποιου. Γιατί όταν κάποιος λέει τα ίδια επί μακρόχρονικό διάστημα, σημαίνει ότι έχει σκοπό και στόχο. Άρα δεν με αφορά και δεν το συζητώ. Βέβαια, μέσα στη λογική του ότι πλέον δεν υπάρχει κακή κριτική και ότι όλα είναι στο πλαίσιο της διαφήμισης, δηλαδή ότι όταν συζητήσει και σχολιάζει, είτε αρνητικά είτε θετικά, δεν το δέχεσαι. Όχι, αυτό. Δεν το δέχομαι. Ναι. Πιστεύω ότι οι κόντρες ή η αρνητική άποψη για κάτι είναι μέσα στη ζωή και είναι θεμητά. Και μπορεί κάποιος να μην του αρέσει κάτι που κάνεις ή να τον αδικήσει σε κάτι ή να κάνεις εσύ κάτι άσχημα. Κάτι που γίνεται συνέχεια και είναι το ίδιο, γίνεται μόνο επειδή έχει στόχο. Δεν έχετε όμως κάτι να χωρίσετε προς Θεού, δηλαδή. Δεν ξέρω έχει για ποιον κάτι. Μιλάς. Εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Είμαι αυτή που είμαι, κάνω τη δουλειά μου, σκοτώνομαι για τη δουλειά μου. Μου το ανταποδίδει και ο κόσμος και οι συνάδελφοί μου που με τιμούν με την αγάπη τους. Και δεν έχω ούτε να αποδείξω, ούτε να συζητήσω με κανέναν. Πού τη είναι... βρίσκεις τόση φρεσκάδα? Πες τα γιαγιά μου, πες τα! Πώς μιλά! Κάτσε, γιατί η διατροφή ποια είναι? Η διατροφή δεν ξέρουν στο θέατρο. Στο θέατρο αυτό μπορούμε να ανοίξουμε και, όπως το λένε, ένα παράρτημα που να λέει πώς να τρώνε, τι να κάνουν, γιατί νομίζω δεν τρώει κανείς μας. Εκτός από τα, ξέρεις, αυτά που πρέπει. Το σούσι που πηγαίνει και έρχεται. Το σούσι, τις σαλάτες, τα ψάρια. Να. Έχουμε και το Μάνο Γαβρά, ο οποίος τσεκάρει και μας λέει: έφαγες μήπως το τάδε πράγμα? Βλέπω τα έτσι, σε αυστηρή δίαιτα. Ναι. Στη συνέχεια, εγώ αυτά που γίνονται στο θέατρο τα μεταφέρω στην Άννα και στην Ειρήνη.
Λοιπόν, έτσι ενημερωνόμαστε κι εμείς. Έρχομαι, είπα! Δεν θα την πάρετε τη γιαγιά ακόμη. Παρακαλώ, θα μείνει γιατί θα ακούσουμε και όμορφο τραγουδάκι. Δεν θα κάτσετε, γιαγιά, να ακούσουμε τα ωραία μας αγόρια να τραγουδούν. Θα τραγουδήσουμε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ, θα πολύ να ακούσουμε τραγουδί. Τι ώρα το παίζει το Λούνα Πάρκ. Λούνα Πάρκ, γιαγιά μου. Λούνα Πάρκ. Άλλη δεκαετία. Πόσο παίζει το Γιούγκερμαν. Και Γιούγκερμαν, ναι. Επειδή βλέπεις τη Μιμή, μπερδεύεσαι. Το Δημόθεο Κόνστα. Η Μιμή είναι διαχρονική. Να ρωτήσω κάτι. Θα έρθω. Παρακαλώ. Εδώ στο θέατρο. Θα βρω Στασίδη να κάτσω. Έχει κάτι Στασίδη. Θα φέρω τη Θεοδώρα και θα το βάλω. Ναι. Είναι ναι. Και αυτό. Έχει Στασίδη την πόση θέση. Άμα έχεις δει και στην κυρία Θεοδώρα. Ναι. Ωραία, εντάξει. Γιατί ήρθα την άλλη που δεν είχε να καθίσω. Έφερα το σκαμπό μου και δεν με επιτρέψανε να το ανοίξω, να κάτσω, να σε δω. Εντάξει, έλα τώρα και θα σε βάλω έστω στο σκαμπό. Θα βρούμε, θα βρούμε. Θα βρούμε ένα παυτική θέση. Θα μου βγάλετε και Ζούζη. Θα μείνεις όλη την ώρα όμως, όχι μόνο την ώρα που είναι η γονή σου. Όλη την ώρα θα το... Για σένα θα έρθω πρώτα και μετά εδώ και την εγγόνα μου. Και την Κωνσταντίνα, άμα θες. Βέβαια. Και η Κωνσταντίνα δίπλα. Τι πώς είσαι εσύ. Εγώ είμαι εδώ της Ελλήνης. Μην κάνεις χειρονομίε. Όχι. Μην κάνεις χειρονομίε. Είναι της θεολογικής, μην νομίζεις. Σπουδές. Συγχαρητήρια. Και περγαμηνές. Μα. Μην κοιτάς τώρα με το δεκολτέ. Θεολογία σπούδασε. Και εγώ φιλοσοφία. Μετά γίνα τα χάλια αυτά. Όχι και χάλια προς Θεού. Σου έχω μια άλλη έκπληξη. Πέραν από τις, από τα serial edge που παρακολουθήσαμε, αυτά που έχεις κάνει εδώ στην κρατική τηλεόραση, έχεις κάνει και μια άλλη εκπομπή, μια άλλη παρουσίαση. Ναι, ποια από όλες. Ποια από όλες. Λοιπόν, τώρα δεν θα στο απαντήσω, θα έρθει η εικόνα και θα δώσει τις απαντήσεις από μόνη της. Πάμε. Συνήθως μιλάμε για τα καινούργια σχέδια, για τα καινούργια μοντέλα των σχεδιαστών μόδας, όμως από μόνο τους δεν αρκούν για να φτιάξουν ένα ολοκληρωμένο εφέ πάνω στην πασαρέλα. Πάντα χρειάζονται και τα κατάλληλα αξεσουάρ. Για να δούμε. Δίμη, εσένα ούτε να σε παρουσιάσω δεν χρειάζεται στον κόσμο. Όχι ότι σε ξέρουν μόνο σαν σχεδιαστή, σε ξέρουν πάνω απ' όλα σαν μια σημαντική προσωπικότητα, σαν έναν άνθρωπο που αντιπροσωπεύει το ελληνικό κέφι και γούστο παντού, σαν έναν άνθρωπο που είναι μια ανεξάντλητη πηγή ζωντάνιας. Είμαι πανευτυχής που είμαι μαζί σου, διότι you are my loving baby, το ξέρεις από χρόνια. Oh, και μόνο γι' αυτό το λόγο ήρθα, διότι όπως δεν δουλεύω πια εδώ, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η publicity, αλλά με ενδιαφέρεις εσύ. Ο Μιχάλης Ασλάνης, που είναι σήμερα κοντά μας, είναι γνωστό ότι είναι από τους πιο γνωστούς σχεδιαστές, είναι γνωστό ότι έχει μια πολύ μεγάλη πελατεία, είναι γνωστό ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μόδα. Αυτό που δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι, είναι ότι είναι ίσως το καλύτερο παιδί μέσα στο χώρο της μόδας. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος σήμερα, που είμαστε σήμερα μαζί εδώ. Μόδα είναι, θα περάσει.
Μόδα ήταν και πέρασε. Εδώ τελειώνει αυτός ο κύκλος των εκπομπών. Δεν θα σας βασανίσουμε άλλο με το τι να φοράτε και πώς να χτενίζεστε. Ελπίζω να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, να φορέσετε ό,τι σας κάνει κέφι. Έτσι κι αλλιώς η μόδα παίζει ρόλο μόνο όταν βγαίνει μέσα από την ψυχή μας και κάνουμε αυτό που μας κάνει κέφι. Και που ξέρετε, μπορεί αργότερα να ξανά είμαστε κοντά σας. Λοιπόν, νομίζω ότι η διαπίστωση είναι και είναι για όλους ότι η Μη Ντενίση τώρα είναι πιο νεανική και έτσι, πώς να σου πω, δροσερή από ποτέ πραγματικά, διότι από πολύ μικρή, βλέποντας τώρα έτσι και όλες τις σειρές, ήσουν η ντάμα, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε να είμαι ντάμα, να βάφομαι, να ντύνομαι, να κάνω. Και τώρα μου αρέσει, απλώς άλλαξε η μόδα. Και νομίζω ότι τελικά, χωρίς να το έχω επιδιώξει, ήταν πολύ ωραίο κόλπο αυτό. Ξέρεις, κάτι θυμάμαι. Γιατί αν έδειχνα πολύ μικρή, ναι, όταν ήμουν μικρή, τώρα θα έδειχνα μεγάλη. Επειδή έδειχνα πολύ μεγάλη όταν ήμουν πολύ μικρή, τώρα δείχνω πολύ μικρή. Γι' αυτό και βλέπω το κοινό, ξέρχονται και λένε. Έχει λειτουργήσει με καλό τρόπο. Πόσο χρονών είναι, λέει, τους φαίνομαι πολύ μικρή. Μετά από τόσους κότσους και βλεφαρίδες και βάτες και όλα αυτά που έβαζε. Ξέρεις κάτι, επίσης έδινε στην εικόνα της Ατσαλάκο. Της θυμάμαι σε μια εκπομπή τηλεοπτική, σε ένα πλατό, όπου είχε σηκωθεί. Δεν θυμάμαι, ας μου συγχωρείτε, δεν θυμάμαι ποια ήταν η παρουσιάστρια. Είχε σηκωθεί και της λέει, μπορώ λίγο να σου ανακατέψω τα μαλλιά. Λίγο να σε δει ο κόσμος διαφορετική, ότι τσαλακώνεσαι. Ναι, δηλαδή είχες περάσει. Να σου πω κάτι επίσης, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτό το που λένε πάρα πολλές φορές, θέλω να σε δω να τσαλακώνεσαι. Θέλω να σε δω άσκημη. Και γιατί πρέπει να δεις άσκημη, πάρε μια άσκημη να παίξει μια άσκημη. Πάντως είναι αλήθεια αυτό. Τι είναι αυτό το. Ότι όταν έρχομαι στο σπίτι σου. Δεν είμαι ατσαλάκωτη. Όχι, δεν είσαι ατσαλάκωτη, ωστόσο είναι το φυσικό σου να είσαι περιποιημένη. Δεν είσαι ατσαλακωμένη. Έτσι είναι και το σπίτι της, δηλαδή. Είναι συγγνώμη, Άννα. Είναι φυσικό, είναι πολύ φυσικό. Όπως βλέπεις, δεν είναι κάποια πλάσματα, τα οποία είναι πάντα κάπως ωραία, καλοβαλμένα, βέβαια. Το πιο απεριποίητο για τη Μιμή είναι να τη δεις. Ναι. Πρόσεχε. Με μία φόρμα, έχει σπιτόσα, με μία φόρμα μαύρη μέσα στο σπίτι. Αλλά αυτό εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Ξέρεις κάτι όμως, είναι και το φυσικό της το μαλλί της. Στέκεται ωραία. Ναι, είμαι βαμμένη όμως. Όχι. Είναι και πιο ωραία. Το μόνο που βάζει και το οποίο μας το έμαθε και εμάς. Δεν ξέρω αν το έχει μάθει. Είναι, λέει, επειδή εγώ είμαι πολύ άσπρη, μάθε χριστιανή μου ότι δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο το πράγμα το ασπρουλιάρικο. Θα μοιράζεται όμως, της αρέσει. Δεν κρατάει πράγματα μόνο για τον εαυτό της. Μας έχει κάνει όλες τη δίαιτα. Όλες δίαιτα. Καθόλου, ίσα ίσα. Σχεδιάζετε δηλαδή κάτι μαζί, επαγγελματικό, γιατί θέλω να προλάβω, μη μας τρέξει ο χρόνος και δεν το πούμε. Κάτι και σχεδιάζεται. Και νομίζω ότι θα είναι και τηλεοπτικό έτσι. Κάτι τηλεοπτικό. Ναι. Κάτι τηλεοπτικό. Που θα γράψει η Άννα. Λοιπόν, θέλω σαφώς να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που βρεθήκαμε σήμερα εδώ για να πάμε λίγο έτσι στο παρελθόν και στο παρόν της Μιμής Ντενίση. Ιδιαίτερως θέλω να ευχαριστήσω τη Μιμή Ντενίση που έφτιαξε τόσο ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στην εκπομπή και έτρεξε ο χρόνος τόσο γρήγορα. Εγώ και θέλω πέρασε. Να ευχαριστήσω όλους εδώ τους αγαπημένους μου ανθρώπους που εκτός από εξαιρετικοί φίλοι και εξαιρετικοί επαγγελματίες ο καθένας και τους ευχαριστώ που με τίμησαν και ήρθαν και θέλω να σε ευχαριστήσω και σένα πάρα πολύ γιατί καταρχήν μου θύμισες πράγματα τα οποία ξέρεις, οι καλλιτέχνες ούτε αρχεία κρατάμε ούτε τα ξανακοιτάμε ούτε τίποτα και με συγκίνησαν πάρα πολύ αυτά που είδα. Και επίσης να σε ευχαριστήσω που κρατάς αυτό το επίπεδο στην εκπομπή σου. Μην με κάνεις να νιώσω άσχημα. Όχι, όχι. Να μην νιώσεις άσχημα, να νιώθεις ωραία. Η τηλεόραση για μένα, και επειδή είμαι άνθρωπος τηλεόρασης και έχω κάνει εκατοντάδες ωρών στην τηλεόραση, αισθάνομαι ότι έχω το περιθώριο να το πω, είναι σε πάρα πολύ κακό σημείο για τα δικά μου γούστα. Σε σημείο αρκετά ευτελές. Και χαίρομαι γιατί τα κρατικά κανάλια έχουν κρατήσει ένα επίπεδο και η εκπομπή σου είναι από τις εκπομπές που το κρατάνε. Αυτό το επίπεδο τρομερά. Θέλω λοιπόν εδώ κλείνοντας να ανακεφαλαιώσω Καριέρα Έρωτας και Σούσι, θέατρο Ηλίσια Μιμή Ντενίση βεβαίως. Θα σε περιμένουμε να έρθεις. Ω, θα έρθω. Εμένα μου αρέσει και το Σούσι επίσης. Ναι. Και εμένα παρόλο που παίζω μία που δεν της αρέσει καθόλου. Καθόλου. Ναι, αλλά γενικά μου αρέσει πολύ και... Ναι. Να θυμηθούμε όμως την ωραία φράση που λέει μέσα το έργο. Ότι η εποχή μας είναι ομοί, γι' αυτό είναι και της μόδας η ομοί τροφή που είναι το Σούσι. Χαίρομαι που τα είπα. Πολλά, πολλά φιλιά. Γεια σας. Φιλιά, φιλιά πολλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τραγούδι ακόμη και κλείνουμε. Γεια σας. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
σκισμένο καράβι να με πέρα βαθιά. Έτσι να με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά να κοιμάμαι.